gonna be okay. Σε πιάσε στο στόμα το Δημήτρη. Θέλω να δώσω τα φιλιά μου στον Δημήτρη Παπανότα. Γιατί θεωρείς ότι υπάρχει αυτή έτσι, ο Δημήτρης Παπανότας, έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία. Αδυναμία. Γιατί θεωρείς, δεν ξέρω. Δεν το έχετε λύσει ποτέ αυτό το θέμα. Δημήτρη, θέλεις να πάμε για ένα καφέ, να μιλήσουμε. Θα βάλουμε κάτω από το παιδί. Να τα κοιτάξουμε ξανά. Κάτι έχει γίνει λάθος. Να το πάρουμε από την αρχή. Σου κάνω πρόταση δημόσια να πάμε για ένα καφέ να μιλήσουμε. Την αποδέχεσαι. Γιατί όχι. Είδες όμως. Και ξέρεις, ο Δημήτρης μετά άμα τη συμπατήσει μπορεί να μας κάψει τον εγκέφαλο. Δηλαδή να τα κάνει όλα στραβά που δεν τα κάνει το κορίτσι και να την υποστηρίζει μέχρι θέλετε να το σοβαρέψουμε. Να το σοβαρέψουμε. Ξέρετε πόσες δωρέτες έχω δει στα 30 χρόνια τηλεόρασης που κάνω που ήρθαν και παρήλθαν. Εγώ μία. Ξέρετε γιατί ήρθαν και παρήλθαν. Γιατί. Γιατί δεν ήξεραν να χειριστούν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, όταν βγαίνει και κάνει δήλωση, ας πούμε, ως πρωτοεμφανιζόμενο πρόσωπο σε κεντρικό ρόλο στην τηλεόραση, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά, είναι λάθος δήλωση. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο ότι στην Αμερική υπάρχουν οι image makers, υπάρχουν άνθρωποι ειδικοί που σου λένε θα πεις αυτά, δεν θα πεις εκείνα, θα κάνεις αυτό, εκείνο θα ξεφτυλιστείς. Αν μου επιτρέπεις, θυμάσαι όμως ότι το πρώτο της μεγάλο βήμα στην παρουσία ήταν σε ένα μέγκα όπου ήδη είχαν ξεκινήσει τα προβλήματα. Και νομίζω ότι αυτό το τα λεφτά δεν είναι ο πρώτος μου στόχος. Το είχε πει με μία έννοια ότι θέλω να πληρωθεί η παραγωγή. Δεν τη το χρεώνει από εκεί, τη το χρεώνει από την Eurovision. Όταν θα πιούμε λοιπόν τον καφέ, θα τη εξηγήσω ποια ήταν τα λάθη βήματα που έκανε. Τα λάθος βήματα, γιατί υπήρχαν πολλά. Και τι θα μπορούσε να έχει κάνει καλύτερα ώστε να φτιάξει μια άλλη εικόνα. Επειδή λοιπόν η Ντορέτα απάντησε, έχω να σου πω ότι δηλώνει ότι δεν έχει πει ποτέ ότι δεν την ενδιαφέρουν τα λεφτά. Αλλά... δεν την έχει κάνει ποτέ αυτή τη δήλωση. Εγώ νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν την είχε κάνει έτσι ακριβώς. Την είχε κάνει με αφορμή τη Eurovision, εκείνο που είχαν παρουσιάσει στην ΕΡΤ με τη Μέρη. Και είχε πει ότι δεν είναι πρωταρχικό στόχο τα λεφτά γιατί τι είχαν χρεώσει. Ένα ωραίο project. Είχε πει και για το πρωινό. Δεν είχε πει για το πρωινό. Ναι, όχι. Η δήλωση δεν αυτή ήταν όμως. Τώρα δεν θα κάνουμε καφέ και Παρασκευή μεσημέρι να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Εγώ καλά, μην χαλάσουμε τις καρδιές μας. Το σοβαρέψατε πάρα πολύ. Εγώ θέλω να πω μόνο αυτό. Αν ακούγαμε από την Ντορέτα ότι ναι, με ενδιαφέρουν τα λεφτά, θα λέγαμε ότι είναι υποκριτικό από την πλευρά της, γιατί η κοπέλα έχει μια ωραία οικονομική άνεση. Ρε παιδιά, συγγνώμη Χρήστο μου, γιατί δεν ήσουν προχθέ στην κουβέντα με τα διαζύγια, το ότι ο πρώην άντρα σου έχει μια οικονομική ευχέρεια. Το λέγαμε με την πατήτουλα. Μισό λεπτό. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Ξέρετε εσείς αν η Ντορέτα είναι από πλούσια οικογένεια. Δεν το λέω σαν μελανό σημείο. Το είπα ότι εμένα μου αρέσει που άκουσα από έναν άνθρωπο που κάνει τηλεόραση ότι ναι, δεν είναι πρωταρχικός μου στόχος τα λεφτά. Απλά. Δηλαδή, αν ακούγαμε... τώρα σε λάθος βάση, δεν έχω λεφτά. Νομίζω ότι ο καθένας που σέβεται τον εαυτό του δουλεύει για να έχει απολαβές. Σε καμία περίπτωση δεν το κάνει. Ηρεμία. Το έχουμε πάει σε άλλο κλίμα και δεν μου αρέσει. Ηρεμία, Σταματίνα μου, δεν είναι κακό να έχεις χρήματα στις μέρες μας. Δεν είναι από τέτοιο κλίμα. Όλοι δουλεύουμε για τα χρήματα. Εδώ κάνουμε μια δουλειά. Αν αρχίσει, ας πούμε... να κοιταχτούμε τώρα. Τι είναι αυτή η κουβέντα. Αν αρχίσει ο ένας και ο άλλος και λέει εμένα δεν με ενδιαφέρει, θέλω να το κάνω για τη δόξα. Δεν είναι δηλαδή, είναι ένα επάγγελμα. Βρες τη δήλωση, δεν το έχει πει αυτό το πράγμα. Κάνω τελεία, παιδιά, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, εσύ σταματήνα μου, θα μας τρελάνει Τίνα. Τώρα δεν είπε ότι δουλεύω χωρίς συμβόλαιο. Δεν είπε ότι δεν πληρώνω. Ναι, αλλά χωρίς συμβόλαιο. Τι θα πει, και εγώ δεν το έχω υπογράψει. Τι πληρώνεται, ό,τι ψυχανεμιστεί η άλκηση τη κάθε μέρα. Καλά, έχει συμφώνηση, δεν έχει βάλει την τελική υπογραφή. Τι σχέση το έχει το ένα με το άλλο. Χωρίς συμβόλαιο, πώς κάνεις. Και εγώ το συμβόλαιό μου δεν το έχω υπογράψει. Πάει αλλού κουβέντα και δεν μ' αρέσει. Εγώ αυτό που θέλω να πω για να μην παρεξηγηθώ είναι ότι το ότι μπορεί να σου με έναν άνθρωπο και να κάνει δύο παιδιά που αυτό έχει μια τεράστια οικονομική άνεση δεν σημαίνει ότι εσύ έχει λύσει ω πρώην σύζυγο το πρόβλημά σου. Ο πρώην σύζυγο πληρώνει για τα παιδιά του παιδιά. Και όχι, εσύ σαν γυναίκα οφείλει να είσαι μια αυθύπαρτη προσωπικότητα που δουλεύει, εργάζει και βγάζει τα χρήματά σου. Και νομίζω ότι τώρα επειδή είναι πολύ πράγμων και δυναμική, ό,τι το κάνει. Έτσι. Λοιπόν, και όπως και να έχει, επειδή μας τίμησε το κορίτσι και μας έδωσε μια ωραία συνέντευξη. Να πιούμε καφέ. Να τη στείλουμε ένα γλυκό φιλί. Και εγώ θα συμφωνήσω, γιατί να σας πω κάτι. Σε αυτές τις ζώνες όπου δεν υπάρχει πρώτερη εμπειρία, χρειάζεται υπομονή από ένα σταθμό. Για να χτίζει τα προϊόντα του και να τα πιστεύει. Δεν έχει δείξει κανένα σταθμός αυτή την υπομονή στα μεσημεριανά. Εντάξει, ας ελπίσουμε στο Sky να τη δείξουμε. Πάντως να τη βάλει την υπογραφή. Ναι, Χριστάκο. Για να πω αυτό. Συγγνώμη, Μικρόνια. Όχι, λέω να τη βάλει αυτή την τελευταία υπογραφή, γιατί η τελευταία έφυγε. Μάζε η μελέτα. Η μελέτα είχε βάλει και την κόψανε. Εγώ θέλω να πω στο Δημήτρη αυτό που είπε, ότι υπάρχουν πολλές ντορέτες. Είναι ξεχωριστή αυτή η κοπέλα στην τηλεόραση. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Κατά την ταπεινή μου γνώμη. Χρειάζεται. Δεν ήταν έτσι όμως. Παιδιά, η ιστορία θα δείξει.
Σωστά. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, Ντορετάκι μου, δεν ξέρω τι μας έπιασε. Ένας ανάδρομος εμείς ξαφνικά στη δική σου συνέντευξη. Στον καφέ θα πάω και εγώ να γελάσω. Δεν είπαμε και τίποτα κακό. Τι είπαμε και εσύ. Όχι, μωρέ, τίποτα κακό δεν είπαμε. Λοιπόν, κλείσε το ραντεβού για τον καφέ τώρα. Και θα έρθει και Φραγκολιάς να τραβάει βίντεο. Δεν θα μιλήσω, θα είμαι εκεί, απλώς παρατηρητής. Μάλιστα.